Λοιπόν. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι στην Μεσογείο. Έχουμε συγκέντρωση τη ΠΟΕΔΗΝ. Ναι. Έχουμε κινητοποίηση. Έλα Ελευθερία. Και κλείνουν συμβολικά. Λοιπόν, θα δούμε για πόση ώρα τη Μεσογείο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εργαζομένους του νοσοκομείου Σωτηρία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της φύλαξης, καθαριότητας και εστίασης, να κλείνουν συμβολικά την Λεωφόρο Μεσογείων. Πρόκειται για έναν τρόπο διαμαρτυρίας, καθώς με απόφαση της διοίκησης, όπως μας ανέφεραν προηγουμένως, πρόκειται 300 άτομα από το συγκεκριμένο νοσοκομείο να μείνουν χωρίς δουλειά, καθώς το επόμενο διάστημα θα προκηρύξουν διαγωνισμό προκειμένου να αναλάβει εργολάβος όλους αυτούς τους τομείς τους οποίους σας ανέφερα προηγουμένως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση μόνο στο νοσοκομείο Σωτηρία. Υπάρχουν 300 εργαζόμενοι, γίνεται λόγος για 8.000 εργαζομένους του συγκεκριμένους τομείς σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ένα σημείο στο οποίο στάθηκαν οι εργαζόμενοι ήταν το γεγονός ότι η διοίκηση, παρότι τους ανανέωσαν τις συμβάσεις τους, καθώς μιλάμε για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, και τους είχε υποσχεθεί μάλιστα ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα μονιμοποιηθούν. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, λόγω της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, δηλαδή του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε και το λόγο σε κάποιον εργαζόμενο να μας πει λίγα λόγια. Για την ακρίβεια, θα κατευθυνθώ προς τον πρόεδρο εργαζομένων, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς ζητάνε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουντουρμάνη. Καλή σας ημέρα, Κουντουρμάνο. Πείτε μας λίγα λόγια σχετικά με την κινητοποίηση. Πρόκειται για 300 εργαζομένους εδώ στο Σωτηρία, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Η διοίκηση έχει αποφασίσει και κινεί τις διαδικασίες, μάλιστα σε γρήγορους ρυθμούς, για την απόλυση αυτών των ανθρώπων. Μεθοδεύουν και την επιστροφή των εργολάβων, πράγμα το οποίο αυτοί οι άνθρωποι, 300 οικογένειες, θα μείνουν στον δρόμο, δηλαδή με λίγα λόγια τους στέλνουν στο θάνατο. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που δώσαν στην πρώτη γραμμή τον αγώνα και τη μάχη και φέραν ένα νοσοκομείο πρώτο στην Αττική και σε την τέλεια αποτελεσματικότητα, διακινδυνεύσαν τις ίδιες τις ζωές τους. Και σήμερα η διοίκηση αποφασίζει και δεν εκτιμά και δεν σέβεται τίποτα και προχωρά στην κερατόμησή τους. Γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός, σας έχουν ενημερώσει? Έχει ξεκινήσει και έγινε η δέσμευση χρημάτων. Έχουν οριστεί επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών. Μόλις περάσουν οι ημερομηνίες, που είναι περίπου 10 μέρες, θα προχωρήσουν και στην. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής? Εμείς θα κινηθούμε καθημερινά με κινητοποιήσεις, αντιδρούμε και ζητάμε εδώ και τώρα αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσουν και να τους κάνουν μόνιμους. Μονιμοποιήσεις για όλους τους συμβασιούχους. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ ΣΟΧ, αλλά και τους υπηκουρικούς και το ΕΔ και όλα τα παιδιά που δουλεύουν με οποιαδήποτε συμβάση στο νοσοκομείο. Καλημέρα, Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.